ό,τι και να γινόταν. Και θεωρώ ότι η πολλή συζήτηση για τις ψήφους και τις ψηφοφορίες έπεφτε μεταξύ, δηλαδή, του Πάνου, του Τσάν και του Κωνσταντίνου. Εννοείς μαγειρεμά. Ναι, μπορεί να κανονίζανε και τις ψηφοφορίες. Το πιστεύω, δηλαδή. Και μιλάγανε για κλίκες. Όταν εγώ είχατε κάνω και εσείς κλίκα, γιατί έχουν και στην ομάδα των διασύμων να ξέρεις. Κλίκα, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για όλα αυτά. Όχι. Δεν ξέρω, δεν έχω δει και πολλά. Εσείς, να ξέρεις, είναι αυτό που λες. Ζεις το παιχνίδι, το ζείτε, ναι, το παιχνίδι όπως το ζείτε. Εδώ έξω παρακολουθούμε ένα έργο το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι, το καταλαβαίνω και το πιστεύω αυτό. Οι άνθρωποι που σε εσάς, τους μαχητές, κανονίζαν και μαγειρεύουν τις ψηφοφορίες, κατά τη γνώμη σου, ποιοι είναι? Τώρα δεν υπάρχει κανείς μέσα στο παιχνίδι που θα μπορούσε φύγανε να το κάνει. Φύγανε οι μάγειρες, λοιπόν. Ναι, φύγανε οι σεφ. Άρα ήταν ο Πάνος. Θεωρώ πως αρκετή μαγειρική είχε ρίξει ο Πάνος και αυτό μπορεί να ήταν και στρατηγικά για να πάει πιο πέρα από το παιχνίδι μέχρι εκεί. Ακόμα και με τον τραυματισμό του να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Εσένα σε εκνεύριζε το ότι ο Πάνος ως τραυματίας δεν έπαιρνε τόσο συχνά μέρος στα αγωνίσματα και περισσότερο κοουτσάριζε παρά συμμετείχε? Ξέρω τι ήθελε να παίξει, εννοείται πως ήθελε. Όταν πηγαίνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι και κάθεσαι στον πάγκο και δεν μπορεί να δώσεις ή να δείξεις τον εαυτό σου, είναι κάτι το οποίο πραγματικά, ναι, σε στεναχωρεί και σε ρίχνει και ψυχολογικά. Ίσως αυτό το έκανε για να, να πάρει το χρόνο του για να βελτιωθεί ο τραυματισμός του. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα έχει να δώσει πολλά. Όλοι μας πιστεύω στο Survivor, πήγαμε με την πεποίθηση ότι θα δώσουμε πράγματα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω και πιστεύω ότι να το έχει δει τώρα και ο Ρέστης, γιατί το εξηγούσα. Τότε που με ψήφισε πολλές φορές του έλεγα ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση και του είχα πει «Οκ, ό,τι και να κάνεις ψήφισέ με. Ωραία, θα το κάνεις ούτως ή άλλως. Αυτό είναι κακό για σένα. Γιατί φαίνεται σαν να έχεις κάτι μαζί μου, χωρίς να παρακολουθούμε το τι γίνεται». Και ο Κώστας, ας πούμε, που συζητάγαμε, μας λέγανε ότι είμαστε μια ομάδα. Εγώ, η Σάρα και ο Κώστας. Εγώ, η Σάρα, ο Κώστας και η Ειρήνη, και η Ειρήνη μικρή, δεν ξέρω, που έλεγε ο Πάνος σε ένα συμβούλιο και το θυμάμαι και έλεγε αυτή είναι μια κλίκα. Όχι, είναι κακό να πιστεύεις ότι μια παρέα γίνεται κλίκα. Επειδή είναι πολύ κοντά σαν άτομα. Εσείς καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού είχες αντιληφθεί ότι ενδεχομένως και η αντίπαλη ομάδα να έχει χωριστεί σε κλίκες?